Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το κλειστό του Περιστερίου, εδώ που οι Greek Freaks αντιμετωπίζουν τους San Antonio Smurfs στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Evolution League. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τους Greek Freaks να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση και τον Καρατζή να παίρνει ένα τρίποντο γρήγορα. Αστοχή όμως η προσπάθεια. Είναι 14 τώρα για τους κηπεδούχους. Παραστώνει Φαντόπουλο. 3 δευτερόλεπτα 2. Φαντόπουλος θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια και θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Οι Greek Freaks, οι οποίοι έχουν καταφέρει στην πρεμιέρα τους να ξεκινήσουν με το δεξί τη νέα σεζόν, επικράτησαν τις Πρεσόφ με 68-76, ενώ από την άλλη San Antonio Smurfs δεν έκανε καλό ξεκίνημα, ιτήθηκαν από την Κόζα Νόστρα με 48-68. Θα γίνει εδώ το κλέψιμο και θα έρθει και το δεύτερο καλάθι για τους γηπεδούχους, διαχείρος Καρανδρέα, Ξυγκάκη με συγχωρείτε. 4-0 λοιπόν. Εύστοχο σου τριών πόντων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Θα σπάσουν το ρόδι και αυτοί με τον Σπύρο Νινιό. Δεν θα έρθει απάντηση από τους γηπεδούχους. Τρία λοιπόν το σκορ και η μπάλα είναι για ποιους, να δούμε τώρα. Υπάρχει τώρα μια συνεννόηση ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Έχουμε βήματα και η μπάλα είναι για τους Greek Freaks. Μπάλα έφτασε στον Καρατζή, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση εκείνος. Θα μπορούσε να έχει πετύχει το καλάθι, ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Πρώτο ζευγάρι βολών στο μάτς. Καρατζής θα βάλει την πρώτη, 5-3. Κάνει τη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Ξυγκάκη. Τρίποδο τώρα για τους γηπεδούχους, άστοχο όμως από τον Χαλούδη, αν δεν κάνω λάθος. Μερθείτε το καλάθι για τους Smurfs. Νινιός. Δεν με συγχωρείτε. Ο Σκάγκος ήταν. Αυτή έχει προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Ψηλή πάσα. Έφτασε στον Σταύρου, αλλά τον έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα ο Καρατζής. Ο Καρατζής. Και πέταξε εκτός την μπάλα. Παραμείνει το σκορ στο 5-3. Καστή πάσα, γρήγορη επίθεση και ο Νινιός μας σκοράρει για το 5-5. 5 πόντι όλη διαχείρος Σπύρου Νινιού για τους San Antonio Smurfs. Σκάγκος. Ροχαλούδης. Σουτ από το πλάι, εύστοχο. Ο Ξυγκάκης θα σκοράρει για το 5-7. Για το 7-5. Τον άλλο Νινιό. Τέλεση για τρεις τώρα από τους Smurfs, λίχος αποτέλεσμα. Καρατζής πήρε κι αυτός τον Σκάγκο. Χαλούδης. Θα το πάρει τελικά το σουτ. Δεν θα το βάλει όμως. Σπύρος Νινιός το rebound. Η
Μαρτίνιος κάνει το βήμα πίσω, θα το βάλει και αυτό μέσα και αυτό έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ζεστά ο παίχτης των Σμέρφς. Έχει πετύχει όλους τους φόντους για την ομάδα του μέχρι στιγμής σε αυτό το 7-7. Σκάγκος. Μα προς τα μέσα βρήκε ανοιχτή διάβαση και την εκμεταλλεύτηκε για το 9-7. Νίκος Βινιός τώρα κατεβάζει. Συγχωρείτε ο Μανδρώνης είναι τώρα, είναι ο Νίκος Βινιός που σπασάρει και πάλι στον συμπαίκτη του, βγήκε η άμυνα, έγινε το κλέψιμο. Παντόπουλος στρέφει η άμυνα των άσπρων. Χαλούδης ψάχνει την πάσα για τον Καρατζή, πέρασε εκείνη. Κόντρα σε δύο πήγε ο παίκτης των Greek Freaks και θα κοπεί αντικανονικά με φάουλ. Το σκορ με την νέα στοίχη βολή του Καρατζή. Κατοχή για τους Σμέρφς με Νινιό. Θέλει να παίξει με τον Νίκο, έγινε το κλέψιμο όμως. Έγινε στη συνέχεια και νέο λάθος από την πλευρά των Greek Freaks. Διακοπή τώρα γιατί υπάρχει ένα θέμα με κάτι βραχιολάκια που χωράνε από την πλευρά των Greek Freaks. Συνέχεια στο μάτς, τελευταίο 5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Νιώσ τρίποντο για τους Σμέρφς, άστοχο όμως από τον Σταυρού. Κάγκος. Και ο Διαθεσόπουλος φτιάξει στον Καρατζή. Ο Κοντάγιος θα στοχίσει, επιθετικό rebound όμως από τον Χαλούδη. Ο Νισχωρίδα τον Τσιγκάκη. Τώρα είναι ο Χαλούδης. Κάγκος στα 3 δευτερόλεπτα, η μπάλα στη γωνία. Τρίποντο στη λήξη του χρόνου, ευστοχή ο Διαθεσόπουλος για το 13-7. Μανδρώνης. Καστήπασα την κατάλαβε ο Χαλούδης και έκανε το κλέψιμο. Παίζει μπροστά ο παίκτης των Greek Freaks και παίζει με τον συμπαίκτη τον Σκάγκο, ο οποίος θα σκοράρει 15-7. Μινιός. Παίζει με τον έτερο Νίνιο τον Νίκο. Με το δεξί εκείνος θα στοχίσει. Καρατζής πήρε το rebound. Σκάγκος. 3,5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Σκάγκος θα κερδίσει το φάουλ, που είναι και το τρίτο των φιλοξενούμενων. Είναι και το δεύτερο φάουλ μάλιστα του Μανδρώνη. Μοχωρίδης το μάτς για τους άσπρους. Έξω η δεύτερη, μάζεται ο Νίκας. Ο Χωρίδης φθηνό λάθος από τους Σμέρφς και πάλι γρήγορα στην επίθεση.
Οι γηπεδούχοι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν τον ευνηδιασμό τους με τον Σκάγκο 18-7 πλέον σε διψήφιο αριθμό διαφορά. Μινιός. Αν παίζει καλή άμυνα ο αντίπαλός του, όμως βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει και θα καταλήξει μέσα η μπάλα 18-9. Μακρινή πάσα με στόχο τον Ξυγκάκη και εκείνος θα την κάνει assist όλα τα λεφτά. Η πάσα του Διαθεσόπουλου. 29 πλέον το σκορ. Τρίποδο τώρα για τους Smurfs, άστοχο από τον Μανδρόνη. Βγήκε και αυτή η άμυνα των Greek Freaks. Σιγκάκης αλλάζει ωραία κατεύθυνση και σκοράρει ξανά. 22-9. Δυνατό ξεκίνημα για τους Greek Freaks, οι οποίοι έχουν πάρει μια καλή απόσταση τώρα από τους αντιπάλους τους. Ανδρώνης. Πάσα δεν ήταν καλή. Πήρε όμως ο Μποχωρίδης ξανά. Ανδρώνης τώρα θα εκτελέσει τα 3 δευτερόλεπτα. Δεν ήρθε ούτε τώρα κάποιο καλάθι για τους άσπρους. Χαλούδης παίζει με τον Καρατζή. Και κερδίζει το φάουλ εκείνος από τον Νίκα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 2 το έχει κάνει. Σούλη στην θέση του Σκάγκου για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη περνάει στο μάτσο ο Ρούσος. Μέσα η πρώτη βολή. 23-9. Καρατζής θα ευστοχίσει και στην δεύτερη. 2-2 από τον παίχτη των Greek Freaks και ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα για να πάρει την θέση του ο Κουβάρης. Μανδρώνης. Παίζει με τον Σταύρου. Θα πάρει το σούτ εκείνος, το υποπίεση. Την πρόλαβε όμως ο συμπαίκτης του, Μινιός τώρα. Κοντρά σε 2, δεν θα τα καταφέρει. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Χωρίδης κλέβει. Σταύρου στον Νινιό. Πέφτει πάνω του. Αμέσως ο Σούλης και κάνει το φάουλ. Είναι το πρώτο με τους γηπεδούχους. 4 υπερθυμίζω ομαδικά φάουλ για τους Smurfs. Δεύτερο ομαδικό τώρα από τον Χαλούδη πάνω στον Σταύρου. Αλλαγή για τους Greek Freaks. Χαλούδη στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε μόλις ο το 17 ο Σίλας. Τρίποντο του Νινιού, άστοχο όμως μαζεύει. Ο Σίλας στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Σούλης. Διαθεσόπουλος. Γυρίζει, αστοχή ο Καρανδρέας. Όχι ο Καρανδρέας, ο Κουβαρής ήταν, με συγχωρείτε. 47 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Σταύρου κερδίζει το φάουλ. Στην γραμμή τώρα παίξει τον Smurfs, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να περάσουν την ζώνη των 10 πόντων. Μέσα η πρώτη, 24-10. Σταύρου εκτελεί και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή για το 24-11. Νινιός Σπύρος στον πάγκο. Νινιός Νίκος στο παρκέ. Νινιός μπήκε, Νινιός βγήκε. Σούλης
Πάμε τον Ποχωρίδη τώρα. Σίλας βρήκε τον Τσιγκάκη, καθαρή άμυνα. Πιέζεται ο Μανδρώνης, καταφέρει να κρατήσει όμως κόντρα σε δύο αντιπάλους. Σταύρου έχει και χώρο και χρόνο, αλλά το σούτ είναι άστοχο. Για Θεσόπουλος, 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Greek Freaks. Σίλας ζητάει και παίρνει 6 δευτερόλεπτα. Πάει κοντά, στέκεται, αστοχή. Ο rebound στα χέρια του Σταύρου, 2 δευτερόλεπτα, 1, πετάει την μπάλα, όχι. Δεν θα καταλήξει το καλάθι. Η προσπάθεια, η μακρινή προσπάθεια του Σταύρου και θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-11 υπέρ των Greek Freaks. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, 24-11 συν 13 για τους Greek Freaks, οι οποίοι έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Σίλας. Σε πάσα από τον Νινιό. Τώρα κατεβάζει, δεν έψαξε κάποια γρήγορη πάσα. Μανδρώνης. Στο παρκέ. Κερδίζει το φάουλ από τον... Να τον Σούλη, ο οποίος έκανε μόλις το δεύτερο δικό του φάουλ. Σταύρου. Νινιός, του δίνει το σκριν, ο Νίκος Νινιός. Πλησιάζει, 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους άσπρους. Πρέπει κάποιος να πάρει την εκτέλεση, ο Σταύρου θα το κάνει. Πρόλαβε το χρονόμετρο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει κάτι καλό για, για την ομάδα του. Ανδρέας άφησε έξω στον Σούλη. Σούλη πάει στα αριστερά. Πέρασε η πάσα του, έξω είναι ο Διαθεσόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, δεν πήγε το καλάθι. Μαζεύει ο Νινιός και αφήνει στον Σπύρο, αλλά η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή. Κάπως βιαστική επιλογή του Νίκου του Νινιού. Και έτσι οι Smurfs δεν γλίτωσαν το λάθος. Σούλης οργανώνει. Και είναι Διαθεσόπουλος για να πάρει. Πάει μέχρι μέσα με τα αριστερό, άλλαξε χέρι στον αέρα. Ο Διαθεσόπουλος, τρομερή κίνηση. 26-11. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης των Greek Freaks. Έξω η βολή, η μπάλα όμως πάει συστημένη ξανά στα δικά του χέρια. Σούλης, νέο 14 τώρα για τους γηπεδούχους. Μπάλα έξω. Λαθεσόπουλος, ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να εκτελέσουν οι Greek Freaks, δεν το είχαν αντιληφθεί. Αυτό ζητάει και ο Διαθεσόπουλος στον πάγκο, να του φωνάξουν ότι τελείωνε ο χρόνος. Ευχαριστώ τώρα στην επίθεση με τον Σταύρου. Θέλει να γυρίσει για να προσπεράσει τον Σίλα, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Δεύτερο δικό του κιόλας στο μάτς. Νινιός. Ρούσος σε μια δύσκολη προσπάθεια. Έμεινε πάνω του κολλημένος ο Καραανδρέας και τον δυσκόλυψε αρκετά στην εκτέλεση. Σούλης. Σίλας. Συγκρούστηκε με τον Ρούσο, δεν υπάρχει κάτι λένε οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τους Smurfs. Νίκας επέστρεψε το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα για ποιους είναι τελικά, όχι για τους Greek Freaks είναι τελικά. Παραμένουν στην επίθεση γηπεδούχοι. Σούλης. Φτιάχνει χώρο ο Καραανδρέας. Σούλης. Πιεζόμενος από τον Νινιό, αστόχησε.
Σπύρος Νινιός φεύγει στον ευνηδιασμό, χωρίς να μπορεί να τον κόψει κανένας, θα κάνει το 26-13. Καθεσόπουλος. Σούλης ζητάει κινήσεις από τους συμπαίκτες του. Καθεσόπουλος θα βγει για να πάρει. Σίλας τώρα από μέση απόσταση, δεν σκοράρει. Μπάλα στα χέρια του Σταύρου. Κατεβάζει εκείνος. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό δεύτερης περίοδου, τρίποντο. Άστοχο όμως για τους Μέμφις. Παραμένει το 26-13. Σίλας θα πάρει την εκτέλεση. Ακόμα μία από τον ίδιο στο ίδιο σημείο και τρίτη, άστοχη και αυτή, απανοτάχα με τα καλάθια του Σίλα. Μινιός ηρεμία ζητούν από τον πάγκο των Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Ο Σπύρος Μινιός θα εκτελέσει για τρεις, η μπάλα στο σίδερο και έξω. Σουλής. Ωραία η πάσα του για τον... Φούβαρη, ο οποίος θα τελειώσει την φάση με επιτυχία 28-13. Σταύρου τσεκάρει επιλογές. Μπαλά στον Μανδρώνη. Τελεί για τρεις εκείνος, καθώς βρήκε λίγο χώρο. Σουλής. Πάει στα δεξιά. Κουβάρης δίστασε να πάρει το σουτ, παίζει με τον Καραντρέα, ο οποίος θα γυρίσει μπροστά από τον Νίκο Νινιό και θα πάρει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2, αυτό για τους φιλοξενούμενους, 2 έχουν και οι Greek Freaks. Άστοχη πρώτη βόλη του Καραντρέα. Μέσα η δεύτερη. 29-14. Σταύρου. Αυτή στον Νινιό. Μένει πάνω του Διαθεσόπουλος, Νίκος Νινιός θέλει να πλησιάσει, καθαρή άμυνα από τον Καραντρέα. Σούλης, θα δεχτεί την τάπα στα ίσα από τον Νίκα. Σίλας, πάει κι αυτός μπροστά από τον αντιπαλό του, δεν θα καταφέρει κάτι ούτε κι αυτός. Νινιός τώρα, ζητάει απέναντι ο Σταύρου και εκεί πάει η μπάλα. Μανδρώνης για τρεις, άστοχος. Μπάλα έξω, εκεί όπου βρίσκεται ο Κούβαρης, ο οποίος θα το χάσει. Σίλας, σειρά του να πάρει το τρίποντο, άστοχος και αυτός. 29-13. Παραμένει. Μανδρώνης. Σταύρου έχει βάλει πλάτη τον Σίλα. Εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Τρίτο φαουλ του Σίλα, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα. Στο μάτς επιστρέφει ο Ξυγκάκης, όπως και ο Χαλουδής, για να πάρει την θέση του Καραντρέα. Λάθος στην επαναφορά των Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Σούλης, 3-3, δεν τελειώνει καλά η φάση. Νινιός, σταματάει την τρίπλα, αφήνει τώρα τον Μανδρώνη, ξεφεύγει ωραία εκείνος. Σταύρου, τρομερή πάσα του Μανδρώνη, ο οποίος έκανε και μια πάρα πολύ καλή κίνηση νωρίτερα για να αποφύγει την πίεση του αντιπάλου του. Και τελικά ο Σταύρου είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή. Τέταρτο ομαδικό των Greek Freaks, από την άλλη. Δύο ακόμα έχουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν
δύο ομαδικά. Σταύρου χάνει την πρώτη βολή. Δεν αλλάζει, 29-13. Γενικά είναι χαμηλό το σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επιμέρους 5-2. Έχουμε μέχρι στιγμής που θα γίνει τώρα 5-3. Για το 29-14. Σκάγκος δίνει συνέχεια στο μάτς ενώ έχει επιστρέψει στο παρκέ. 3.50 ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος ο Χαλούδης, ο οποίος βρέθηκε εκεί ολομόναχος μετά την περιστροφή του. Ανδρώνης θα πάρει την προσπάθεια, δεν το βάζει. Ο ίδιος όμως παίρνει το επιθετικό rebound μέσα στα χέρια του Διαθεσόπουλου. Καλή αντίδραση από τον Χαλούδη, που σπιτάει εκτός την μπάλα και αφήνει την επίθεση των Spurs με 10 δευτερόλεπτα. Νινιός ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Μανδρώνη, θα εκτελέσει εκείνος για 3. Δεν θα μπει στο καλά την μπάλα, follow ούτε τώρα από τον Σταύρου. Χαλούδης, αστοχή. Νινιός παίρνει, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Νινιός με το σκάγκο μπροστά του, Μανδρώνης τώρα θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο εκείνος, ούτε τώρα θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Μποχωρίδης, άτσαλο το τελείωμά του. Διαθεσόπουλος. Σκάγκος φαίνει ξανά στον συμπαίκτη του. Από τα αριστερά, ένα σούτ για 2 πόντους, 31-14. Μανδρώνης, πάσα του δεν είναι καθόλου καλή για τον Νινιό, ήθελε να βρει. Αλλά εκεί που έστειλε την μπάλα δεν βρισκόταν κανένας. Καρατζής και Φαντόπουλος ρίχνονται στο μάτς τώρα για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σύν 17. Τσιγκάκης δεν μπόρεσε να πάρει την πάσα. Μανδρώνης, ωραία, βρήκε τον Νινιό και εκείνος θα τελειώσει τη φάση, 31-16. Σκάγκος. Ριφαντόπουλος προσποιείται μπροστά από τον Νινιό. Σκάγκος για 3, δεν θα έρθει το τρίποντο. Μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Χαλούδης το θέλει το σουτ, δεν το βάζει όμως, Νίκας ψηλότερα από όλους. Μανδρώνης τώρα για τους Σαν Αντώνιο Σμέρφς. 1.38 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Σταύρου δεν πέρασε η πάσα ανάμεσα από Σκάκο και Χαλούδη. Πρώτο τώρα κατεβάζει. Σικάκης με το δεξί. Πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Βγήκε και αυτή η άμυνα των άσπρων. Ο Νινιός πήρε. Φτάνει μέχρι μέσα. Παρά την παρέμβαση του Σκάγκου θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. 31-18. Τελευταίο λεπτό. Σκάγκος. Καρατζής, αδύναμο η εκτέλεσή του. Μακρινή πάσα για τον Νινιό. Πήρε εκείνος και αφήνει και πάλι στον Μανδρώνη. Σταματάει αυτός, εκτελεί για 3. Όχι, δεν θα έρθει στο καλάθι. Καρατζής, ο Χαλούδης με συγχωρείτε, πέρασε και πήρε και το φάουλ από τον Νινιό. Παίζει με πλάτη, αφήνει ωραία την πάσα στον Σκάγκο, ο οποίος θα δεχτεί ο φόλτο από τον Σταύρο, ο οποίος βρήκε το χέρι του. Τώρα δίνει και τα εύσημα στον συμπαίκτη του ο Σκάγκος για την πολύ όμορφη πάσα που δέχτηκε.
δύναμη των βόλων τώρα ο Σκάγκος. Χάνει την πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη βάλει. 32-18. Δεύτερο λεπτά ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Μανδρώνης βγαίνει ψηλά από χωρίς να του δώσει το screen. Σταύρου κρατάει, θα εκτελέσει από την κορυφή εκείνος. Δεν το βάζει. Μάχη για το rebound. Ο Σκάγκος καλύπτει καλά και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. 9,4 στο χρονόμετρο. Ενώ έχουμε διακοπή για time out. Ακόμα μέχρι το ημίχρονο, ο Σκάγκος. Έχουμε πόδι και κατοχή για τον Σαν Αντώνιο Σμέρτ. Επίθεση 7,5 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Μινιός, 6 δευτερόλεπτα φάουλ από τον Ιφαντόπουλο. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Greek Freaks. Νινιός στη γραμμή. Μέσα δεύτερη, 32-19. Παντόπουλος θα κερδίσει το φάουλ του από τον Νίκα. 5 ομαδικά και από την πλευρά τώρα των Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Έτσι οδηγείται ο Ιφαντόπουλος στην άλλη πλευρά. Στην γραμμή των βολών. Τώρα από τις δύο βολές του Ιφαντόπουλου, 3 δευτερόλεπτα, Νινιός εκτελεί στο 1 δευτερόλεπτο, δεν μπαίνει το καλάθι. Φινάλι λοιπόν και, και της δεύτερης περίοδου και το σκορ βρίσκεται στο 34-19. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, 34-19 το σκορ. Εκρήκτη φίξη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είναι σταθερά μπροστά, έχουν σταθερά το προβάδισμα στα χέρια τους. Σκάγκος εκτελεί για 3, ξεκινούν με τρίποτα το δεύτερο ημίχρονο. 37-19. Μανδρώνης, Σταύρου, Μποχορίδης, Σπύρος Μινιός και Νίκος Μινιός στην πεντάδα των Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Ενώ από την άλλη έχουμε Ιφαντόπουλο, Σκάγκο, Καρατζή, Χαλούδη και Ξυγκακή. Σκάγκος είχε την πάσα για τον Ξυγκάκη. Σταματάει με φάουλο ο Μποχορίδης. Σκάγκος. Χαλούδης για 3. Δεν θα έρθει στο δεύτερο τρίποντο, στο τρίτο δεκάλεπτο για τους Greek Freaks. Μανδρώνης τώρα. Είναι στον Σταύρου. Σπύρος Μινιός. Πάνω του μένει ο Ιφαντόπουλος. Σταύρου. Στα 7 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί. Θα το χάσει. Μαζεύει ο Χαλούδης. Ιφαντόπουλος τρομερή. Πάσα λέιζερ για τον Ξυγκάκη. Εισπράττει το χειροκρότημα. Νομίζω. Πιο πολύ το χειροκρότημα πήγε για την πάσα του Ιφαντόπουλου, χωρίς να θέλει να μειώσει την προσπάθεια του Ξυγκάκη. Στο 39-19 τώρα το σκορ. Ο
Μαρίνος αστοχή. Καρατζής βλέπει μπροστά τον Χαλούδη. Τσιγκάκης στο Σκάγκο. Με το δεξί εκείνος δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ενώ βγήκε και η άμυνα από τους άσπρους. Πύρος Νινιός στον Σταύρου. Ωραία περιστροφή, τρομερή κίνηση, δεν πήγε το καλάθι. Άτυχος εδώ ο παίκτης των Smurfs. Τόσο κέρδισε το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους στην τρίτη περίοδο. Σταυρούς θα χάσει την πρώτη βολή. Παραμένει το σκορ στο 39-19, στο σύν 20 πλέον η διαφορά. Βάζει τη δεύτερη. 39-20. Σκάγκος, μπάλα στα αριστερά και όπου είναι ο Φαντόπουλος. Δεν πήρε το σούτ εκείνος, θα το κάνει ο Χαλούδης όμως. Αστοχο το σούτ, μαζεύει ο Καρατζής. Και πάλι Χαλούδης. Ξυγκάκησε από λίγο πιο κοντά. Μπήκε η άμυνα, μάζεψε ο Νινιός. Δεν υπάρχουν βήματα σύμφωνα με τους διαιτητές. Πήρε ο Νινιός τώρα. Νέες βολές για τους φιλοξενούμενους. Το φάουλ το έχει κάνει ο Σκάγκος. Μέσα η βολή, 39-21. Μέσα και η δεύτερη, για το 39-22. Χαλούδης, έλα πάει προς τα μέσα. Φάουλ το έχει κάνει ο Σταυρού. Φαντόπουλος θα το πάρει αυτή τη φορά, δεν το βάζει όμως. Νινιός μαντρώνει, σταματάει, πατάει γερά και σημαδεύει σωστά. 39-24. Διαφορά πέφτει κάπως στους 15. Καρατζής θα το πάρει το σουτ και πολύ καλά κάνει, 41-24. Μαδρώνεις τώρα για τους Smurfs. Έχουμε ένα χτύπημα εκεί στον Σκάγκο. Την ώρα που ο Νινιός έδινε το screen στον συμπαίκτη του. Πρέπει να τον βρει και αθέλα του στο γόνατο. Σηκώθηκε τώρα ο Σκάγκος. Στην επαναφορά η Άσπρη. Μαδρώνει στην επαναφορά, βάζει μέσα την μπάλα, βρίσκει τον Σταύρου. Σταύρου στα 7 δευτερόλεπτα. Μαδρώνει, θα πάρει το τρίποντο, δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Μποχωρίδης αφήνει έξω. Νινιός στη νέα ευκαιρία. Θα μπει το καλάθι, 41-26. Ο Σπύρος Νινιός, ένας από τους πιο δραστήριους που έχετε σήμερα τον Σαν Αντώνιο Σμέλ. Καρατζής κερδίζει το φάουλ. Είναι το τρίτο τον Σαν Αντώνιο Σμέλ. Φαντόπουλος τον Χαλούδη. Έχει χώρο και χρόνο εκείνος και εκτελεί για τρεις. Έμεινε μόνος του και τιμώρησε κατευθείαν. 41-26. Συν 18. Και πάλι για τους Greek Freaks, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο μάτς. Νινιός
Αλλά βρήκε πάνω του, κατέληξε εκτός. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ο Θεσόπουλος επιστρέφει στο μάτς, για ο Ιφαντόπουλος θα καθίσει να πάρει κάποιες άνασες. Σκαστή πάσα για τον Καρατζή από τον Χαλούδη. Νικός Νίνιος. Σταύρου, του φύγει η μπάλα. Για Θεσόπουλος έκλεψε. Για Θεσόπουλος έχει γύρω του επιλογές. Η μπάλα θα πάει στον Ξυγκάκη, αν είδα καλά. Έχει γίνει φάουλ από τον Μανδρώνη. Στο έδαφος είναι, ο Ξυγκάκης είναι. Βρήκε αθελάτου και στο πρόσωπο ο παίκτης των Smurfs. Σηκώθηκε τώρα και είναι ήδη στημένο στην γραμμή των βολών. Αλλαγές τώρα για τους αλλαγή μάλλον για τον για τους φιλοξενούμενους. Ο Νίκας επέστρεψε στο μάτς. Μέσα η πρώτη βολή. 45-26. Σιγά εξεκτελεί εύστοχα και την δεύτερη. Για το 46-26 διαφορά πλέον στους 20 πόντους και έχουμε και time out. Πέντε και 14 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου και οι Greek Freaks αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά με 20 πόντους. 46-26 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχο τρίποντο από τον Σπύρο Νινιό. Η μπάλα στα χέρια του Σούλη. Δεν πέρασε η πάσα. Κατοχή όμως παραμένει στους γηπεδούχους. Οι οποίοι είπαμε έχουν ξεκινήσει θετικά την νέα σεζόν στην Evolution. Έχουν πανηγυρίσει την πρώτη τους νίκη και σήμερα θέλουν να πετύχουν το 2-2. Χαλούδης φέρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν μπαίνει το καλάθι, όμως η μπάλα φτάνει στα χέρια του Σούλη. Και όρθιο το βλέμμα του εκείνος. Ξυγκάκης βρίσκει τρόπο να πάει μπροστά μέσα. Νέα ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Άστοχο σου τριών πόντων, Νίκας μαζεύει. Μανδρώνης. Μπαλά ξανά σε εκείνον για να εκτελέσει για τρεις, αλλά είναι πάρα πολύ αδύναμο το σουτ. Δεν βρήκε το Στεφάνι μπάλα. Σουλής οργανώνει την επίθεση από το κέντρο. Για Θεσόπουλος η μπάλα στη γωνία στον Ξυγκάκη. Δεν βρήκε πάσα εκείνος, πήρε το σουτ. Μάχη για το rebound, βγάζει νικητές στους άσπρους. Νινιός πέρασε. Στέκεται στον αέρα. Σταύρους η δεύτερη ευκαιρία. Κερδίζει το φάουλο από τον Ξυγκάκη. Σίλας ξανά στο μάτι για τους Greek Freaks. Χαλούντης κάθισε στον πάγκο. Ενώ στο μάτι πέρασε και ο Καραντρέας τώρα. Πήρε θέση του Ξυγκάκη. Σταύρο εκτελεί εύστοχα την πρώτη, 46-27. Μέσα και η δεύτερη. 46-28. Πολύ σαν να λάβει να οργανώσει ακόμα μια επίθεση. Σιλάς θα του δίνει και πάλι. Κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια. Πάει προς τα μέσα και θα πετύχει το καλάθι ο Κούβαρης. 48-28.
πολύ καλή κυκλοφορία στην προηγούμενη φάση από τους γηπεδούχους. Σταύρου ανενόχλητος για 3, Χλατσοτόμπι για το 48-31. Κουβαρίσης παίζει με τον Καρανδρέα, μπαλά έξω στον Σίλα για Θεσόπουλος. Τάπα στα ίσα εκεί από τον Νινιό. Σταύρου στον Μανδρώνη. Με τρεις φάσεις βγήκαν μπροστά οι Smurfs, αλλά δεν ήρθε το καλάθι από τον Σπύρο Νινιό. Ωραία τριπλά πίσω από την πλάτη από τον Σούλη. Και καλάθι από τον Κούβαρη. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Σούλη. 50-32. Καλάθι και φάουλ τώρα από την άλλη πλευρά. Ο Σταύρου πέτυχε το καλάθι για το 50-34. Για το 50-33, με συγχωρείτε. Για Θεσόπουλο στον Σίλα. Και πάλι μπάλα κυκλοφορεί ωραία στην πλευρά, στην επίθεση των Greek Freaks. Και θα βρεθεί ο Σίλας για να πετύχει το καλάθι. 52-34. Υπάρχει γενικά υπομονή στις επιθέσεις, στις τελευταίες επιθέσεις των γηπεδούχων. Και αυτή η υπομονή έχει φέρει και αποτέλεσμα. Σταύρου πέρασε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 52-36. Σταύρου, ο οποίος έχει γίνει από τους πιο δραστήριους παίκτες τώρα στις τελευταίες επιθέσεις των Σαν Αντώνιο Σμέρφς, έχει δώσει λύση μπροστά. Ενώ 1-25 ακόμα που μένει στο τρίτο δεκάλεπτο. Σούλης ζητάει κινήσεις. Η μπάλα πάει στον Κούβαρη. Στο 1 δευτερόλεπτο παίρνει το σούτ εκείνος, δεν το βάζει. Σταύρου καθαρίζει. Πάει και πάνω το Καρανδρέας, ο οποίος θα κάνει το φαουλ. Συμπληρώθηκαν τα ομάδικα από την πλευρά των Greek Freaks, έτσι έχουμε βολές στην άλλη πλευρά. Ο Σταύρου θα πάει στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. Σταύρου τώρα ετοιμάζεται για την δεύτερη. Το σκορ στο 52-37. Θα αλλάξει αυτό, 52-38 τώρα. Σούλης. Το άφησαν χώρο και το πλήρωσαν οι Smurfs. 55-38. 49 δευτερόλεπτα ακόμα στη τρίτη περίοδο. Νινιός φτάνει μέχρι μέσα. Θα μπει στο καλάθι μπάλα και πάλι ο Νινιός. Δεύτερη έφερε αποτέλεσμα, 55-40. Σίλας. Κουβάρης. Σούλης στον Θεσόπουλο. Προσποίηση, στη συνέχεια εκτέλεση από τον Κούβαρη και πάλι ο ίδιος. Μαζεύει ξανά 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Greek Freaks. Ενώ έχουμε τεχνική ποινή στον Κούβαρη. Έχουμε μία βολή για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση.
Ο Σταυρού έχει πάρει τη γραμμή. Θα βάλει την βολή 55-41. 8,7 στο ρολόι. Και η επίθεση είναι για τους Μέρς. Νίκος Ενινιός παρεμβαίνει, ο Σούλης και κλέβει. Δεν τον κατάλαβε ότι ερχόταν από πίσω παίχτη των φιλοξενούμενων. Και έτσι τώρα η τελευταία επίθεση είναι για τους Greek Freaks. Σίλας στα 4. Ανενόχλητος θα πάρει το σουτ, δεν το βάζει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Σίλα για να διευρύνει ακόμα, και ακόμα περισσότερο το προβάδισμα της ομάδας του. Και κάπως έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 55-41. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, 55-41, σταθερά μπροστά οι Greek Freaks. Νινιός πήγε να τα βάλει με όλους, Διαθεσόπουλος έκλεψε. Θα βγει και αυτό σε μια ατομική προσπάθεια. Θα βρεθεί στο παρκέ με τον Νινιό να κάνει το φάουλ. Είναι και το τρίτο δικό του. Έχει πρώτη βολή, 56-41. Έξω η δεύτερη. Μαδρώνης. Τον Σταύρου. Νίκας. Ποστάρι αφήνει στον Νινιό και ενός με το δεξί είναι άστοχος. Κάθε σόπουλο στον Καραντρέα. Μαλάκι στον Σούλη. Προτιμάει να πάρει ο ίδιος το σουτ. Rebound επιθετικό από τον Καραντρέα. Για Θεσόπουλος ζητάει ηρεμία. Σίλας στα 4 δευτερόλεπτα. Για αυτός ο Σόπουλος θα το πάρει από αρκετά μακριά, η μπάλα στο σίδερο. Αλλά οι Greek Freaks παίρνουν ακόμα ένα επιθετικό rebound. Το δευτερόλεπτο 7 τώρα. Σίλας. Κουβαρής έδωσε ύψος για να γλιτώσει την τάπα του Σταύρου. 58-41. Βγήκε ο Νινιός και πήρε. Νίκος Νινιός τώρα. Ανδρώνης για 3. Έξω το σουτ. Παλεύει ο Νινιός να του ξαναδώσει την μπάλα, αλλά δίνει την μπάλα τελικά στον Σούλη. Σούλης δεν βιάζεται. Στο οργανωμένη επίθεση τώρα η Greek Freaks. Σίλας με τα αριστερό αδύναμο τελείωμα. Μαζεύει ο Μανδρώνης και θέλει να βγάλει ευνηδιασμό για την ομάδα του. Έχει γίνει το φάουλ, είναι απλό, λένε οι διαιτητές. Στην επαναφορά τώρα ο Μανδρώνης αφήνει στον Νινιό. Γιάννησαμε το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Άστοχο σουτ τριών πόντων, μαζεύει και καθαρίζει γηπεδούχος ομάδα. Σούλης. Κουβάρης. Και πάλι μπάλα στον Σούλη. Παίρνει το screen, πέρασε, στέκεται και εκτελεί για 2. Ανδρέας σε ακόμα ένα ψυχικό rebound των Greek Freaks στο 4ο δεκάλεπτο. Διαθεσόπουλος, εκτός ισορροπίας. Καρανδρέας παλεύει, δεν βγαίνει νικητής, όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Απανώτες κερδισμένες μάχες στο rebound από τους Greek Freaks. Σίλας, ούτε τώρα θέλει στο καλάθι. Θα γίνει και το κλέψιμο στην συνέχεια, στην προσπάθεια για ευνηδιασμό των φιλοξενούμενων.
Κουβαρής εκτελεί για 2-60-41. Σταύρου. Πέρασε. Δεν σκόραρε όμως. Νίκας μπήκε στη φάση και πήρε το rebound. Αλλά ξανά στο Σταύρου θα επιχειρήσει τώρα από το τρίποντο και θα το βάλει. 60-44. Σουλής. Ψήλα στον μπάλα στη γωνία, στον Διαθεσόπουλο. Δεν θα απαντήσει εκείνος. Σουλής αντιδράει τρομερά. Έδειξε και έκοψε την πάσα του Νινιού. Ενώ συνέχεια έχουμε και το φάουλ από τον Σταύρου. Από τον Σπύρο Νινιό, με συγχωρείτε. Συγκάκης. Πέρασε το ματσί για τους Greek Freaks, ενώ από την άλλη ο Ρούσος πάτησε πάλι και τώρα για τους San Antonio Spurs. Διαθεσιόπουλος. Σίλας από το πλάι βρίσκει στόχο. 62-44. Πεντέμιση λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Ο Ρούσος εκτελεί για 2. 62-46. Πάσα του Σούλη, κέρια εδώ για ευνηδιασμό των Σμέρφς. Σαν σε προπόνηση δεν θα τελειώσει τη φάση ο Νινιός, ακολούθησε την φάση ο Μανδρώνης για να πετύχει το καλάθι, 42-48. Να μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό της αναμέτρησης, δύσκολα θα αλλάξει κάτι στο μάτς. Και οι Greek Freaks, όπως όλα δείχνουν, θα πανηγυρίσουν την δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα. Ωραία, εδώ βρέθηκε ο Ξυγκάκης για να σκοράρει για το 64-48. Σπύρος Νινιός, του δίνει το σκρίν ο Ρούσος, θα εκτελέσει πίσω από το σκρίν και θα το βάλει. 64-51. Ξυγκάκης ψάχνει πάσα. Διαθεσόπουλος. Σιλά σταματάει και εκτελεί, το χάνει αυτή τη φορά. Νίκας μαζεύει. Μανδρώνης, περνάει το κέντρο. Ο Σπύρος Νινιός, μπάλα στον Ρούσο. Μανδρώνης τώρα για 3, μέσα και αυτό. 64-54. Με αυτά και με αυτά η διαφορά πέφτει στους 10 από τους San Antonio Spurs. Να δούμε αν έχουν κάποια ακόμα αντίδραση να βγάλουν οι φιλοξενούμενοι στα τελευταία 3,5 λεπτά που απομένει στο μάτς. Ξυγκάκης. Στο 1 δευτερόλεπτο θα εκτελέσει για 3. Δεν το βάζει. Ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο. Ο Σπύρος Νινιός αφήνει στον Σταύρου. Γυρίζει εκείνος και εκτελεί για 2. 64-56. Και οι San Antonio Spurs δείχνουν να έχουν σφιγμό. Ενώ έχουμε και time out. Ένα σερί 8-0 έχουν καταφέρει να πετύχουν οι San Antonio Spurs στα τελευταία λεπτά. Και με επιμέρους 9-15 στο 4ο δεκάλεπτο έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πλέον στο 64-56. Διαφορά μετά από πάρα πολύ ώρα έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό. Και με να δούμε αν σε αυτά τα τελευταία 3 λεπτά μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Ξυγκάκης θα εκτελέσει από τη γωνία. 67-56. Σταύρου.
Θέλει να βάλει ακόμα ένα τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Για Θεσόπουλος. Μπροστά του είναι ο Καρατζής, ο οποίος προσπάθησε να φτιάξει λίγο χώρο. Σκάκος τώρα. Δεν πήρε το σούτ, άφησε τον Διαθεσόπουλο για να το κάνει εκείνος από πολύ μακριά. Η μπάλα κύλησε στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Τελευταία 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Σπύρος Νινιός. Σταύρου κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί και κερδίζει και το φάουλ. Ξηγάκης. Έκανε το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή. 67-57. Σταύρου τώρα έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. 67-58. Σκάγκος. Μαλά έφτασε με ένα περίεργο τρόπο στον Καρατζή, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. 69-58 τώρα το σκορ. Έχει μια βόλη να εκτελέσει. Θα τη βάλει και αυτή, 70-58 πλέον, συν 12 για τους Greek Freaks και κλεψίδρα αδειάζει. Σταύρου στέκεται, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Και η άμυνα από τους γηπεδούχους, γιατί είναι τώρα μπροστά με τον Σκάγκο. Βήματα από τον Ξυγκάκη. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Μανδρώνης. Παίρνει στον Σπύρο Νινιό. Για δύο εκείνος, δεν το βάζει. Και από εδώ νομίζω πως τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους φιλοξενούμενους. Αυτό σου παίρνουμε και στο τελευταίο λεπτό. Για Θεσόπουλος. Παίρνει έξω. Για να τελειώσει το μάτς και θα το κάνει. Ο Κούβαρης, 73-58, 72, τελικά ήταν για 2 πόντους το σουτ. Φάουλ τώρα από τον Διαθεσόπουλο στον Σπύρο Νινιό. Σε 36 δευτερόλεπτα, ένα πολύ μακρινό σούτ από τον Μανδρώνη, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Για Θεσόπουλος. Κατεβάζει. Θα το πάρει ο Διαθεσόπουλος, δεν το βάζει. Και κάπου εδώ. Φτάνουμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τους Greek Freaks, οι οποίοι θα φτάσουν στο 2-0. Έχουμε και ένα σούτ από το κέντρο, δεν μπήκε. Οι οποίοι θα φτάσουν στο 2-0 λοιπόν, ενώ από την άλλη της αναμέτρησης θα γνωρίσουν τη δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν στο -2. Αυτά λοιπόν εδώ από το πίστη του Περιστερίου, Greek Freaks San Antonio Smurfs, 72-58.